Οπότε, ως συνέχεια στο vlog που σας άρεσε τόσο πολύ με τίτλο Αναβλητικότητα, έρχεται το επόμενο, το οποίο έχει τον τίτλο Αναβλητικότητα και φόβος αποτυχίας. Που αφορμή για να κάνω αυτό το vlog ήταν τα σχόλια σας κάτω από το βίντεο. Διαβάζω το πρώτο σχόλιο. Η αναβλητικότητα δεν είναι πάντοτε παράγωγο της τεμπελιάς. Η χαμηλή αυτοεκτίμηση, η πεποίθηση ότι θα αποτύχουμε σε κάτι πριν καν το προσπαθήσουμε και ο φόβος πως όλες οι προσπάθειες μας θα καταλήξουν στον κάδο των σκουπιδιών, μας καθιστά αδύνατους να οργανώσουμε τη μέρα μας με ένα σωστό και συναισθηματικά πιο υγιές τρόπο. Η αναβλητικότητα βρίσκεται στη ζωή μου πολύ έντονα, λέει η φίλη, τα τελευταία χρόνια. Περνάω τον περισσότερο χρόνο νιώθοντας τύψεις για αυτά που δεν έκανα. Άπραγη με το τέλος της μέρας, με κυριεύει το άγχος. Δίνω κουράγιο στον εαυτό μου λέγοντας πως αύριο θα είμαι πιο αποδοτική, αλλά δυστυχώς είναι ένας φαύλος κύκλος. Κυρία Θέκλα, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε πιο λεπτομερώς την άποψή σας για τη σχέση αναβλητικότητας και φόβου αποτυχίας. Και το δεύτερο σχόλιο, πολύ σημαντικό το σημερινό vlog, ευχαριστούμε. Εγώ νιώθω, λέει η άλλη φίλη, ότι η πηγή της αναβλητικότητας μου είναι ο φόβος της αποτυχίας. Γεμίζω τη μέρα μου με πολλές άλλες εκκρεμότητες για να αποφύγω να κάνω κάτι και να δικαιολογώ εγώ ίδια στον εαυτό μου στο τέλος της μέρας ότι απλώς δεν πρόλαβα να το κάνω. Ενώ ξέρω μέσα μου ότι στην πραγματικότητα απλώς διστάζω. Θα μπορούσατε να κάνετε ένα δεύτερο βίντεο σε συνέχεια αυτού για το πώς να κατανικήσουμε τη φοβία μέσα μας και ειδού το δεύτερο βίντεο. Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα λοιπόν. Αναβλητικότητα η οποία έχει ως αίτιο το φόβο της αποτυχίας ή ως αιτία. Λοιπόν, νομίζω ότι οι περισσότεροι από εμάς που παρακολουθούμε αυτά τα βίντεο, ελπίζω όχι οι νεότεροι, οι μεγαλύτεροι όπως είμαι εγώ, ξέρω εγώ πάνω από τα 30, πάνω από τα 40, να μπορούμε να ταυτιστούμε με τα παιδιά εκείνα που μεγάλωσαν υπό το άγρυπνο, επικριτικό και δύσπιστο βλέμμα των γονέων τους. Δεν μας κοιτούσαν με ένα βλέμμα του στυλ, τώρα να δούμε αν θα τα καταφέρεις. Δεν είμαι και πολύ σίγουρος πως θα τα καταφέρεις. Ή μας έλεγαν κιόλας, πάλι χάλια θα τα κάνεις. Πάλι δεν έγραψες καλά ή πάλι δεν έκανες καλά ή τι θα πας να κάνεις τώρα, θα βγεις έξω και αν κρυώσεις, θα παίξεις αυτό το παιχνίδι και αν χτυπήσεις. Νομίζω ότι ο παραδοσιακός τρόπος ανατροφής στις κοινωνίες μας, όπως την ελληνική, ελλαδική και κυπριακή κοινωνία, μας έχει μεγαλώσει έχοντας δυσπιστία ως προς τον εαυτό μας, έλλειψη εμπιστοσύνης προς τον εαυτό μας και να φοβόμαστε την αποτυχία. Και γιατί η αποτυχία έχει χρωματιστεί με μελανά χρώματα σε εμάς μεγαλώνοντας. Είτε μας αρέσει είτε όχι, έχουμε μεγαλώσει μέσα σε οικογένειες οι οποίες προήγαν την ανταγωνιστικότητα ανάμεσα στα αδέρφια, οι οποίες συνέκριναν τα παιδιά τους με τα παιδιά των αλλωνών, γιατί να μην είσαστε κι εσείς όπως τα παιδιά της Μαρούλας, γιατί να μην είσαστε κι εσείς όπως τα παιδιά του Ανδρέα, γιατί να μην είσαστε έτσι, ή με γονείς οι οποίοι μας τόνιζαν πόσο σημαντικό πράγμα είναι να επιτυχάνουμε. Ακόμη και σχόλια του στυλ αυτός είναι αποτυχημένος ή αυτός είναι καταϊσεμένος, όπως λένε στην Κυπριακή διάλεκτο. Καταϊσεμένος σημαίνει ένας που έχει αφήσει τη ζωή του να πάει στράφη. Τέτοιου είδους σχόλια μπροστά στα παιδιά δημιουργούν στα παιδιά τρομερό φόβο της αποτυχίας. Και τα παιδιά αυτά μεγαλώνουν και γίνονται ενήλικες, οι οποίοι ενώ θέλουν να κάνουν πράγματα, ενώ επιθυμούν να επιτύχουν τους στόχους τους, φοβούνται να δοκιμάσουν, γιατί φοβούνται πως μπορεί να αποτύχουν και η αποτυχία στο μυαλό τους φαντάζει ως κάτι το πολύ άσχημο και το πολύ τραγικό. Στην πραγματικότητα όμως, η αποτυχία είναι μέρος του παιχνιδιού. It's part of the deal, it's part of the game. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να προσπαθεί να εξελιχθεί, να προσπαθεί να γίνει καλύτερος, να προσπαθεί να προχωρήσει στη ζωή του χωρίς να αποτύχει. Είναι απόλυτο ότι όλοι μας κάποια στιγμή ή κάποιες στιγμές, κάποια φορά ή κάποιες φορές θα αποτύχουμε. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν αποτυγχάνουν είναι αυτοί που δεν δοκιμάζουν ποτέ. Αν δεν δοκιμάζεις να κάνεις κάτι, δεν θα αποτύχεις. Δεν διατρέχεις τον κίνδυνο να αποτύχεις επειδή δεν έχεις δοκιμάσει. Πώς μπορούμε να κατανικήσουμε το φόβο της αποτυχίας? Η γνώμη μου είναι ότι προέρχεται από την διαπαιδαγώγησή μας, από την αφήγηση της κοινωνίας ότι είναι πολύ σπουδαίο πράγμα να επιτυχάνουμε πάντα και ότι είναι εφικτό ένας άνθρωπος να είναι πάντα επιτυχημένος, το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι ανέφικτο και είναι ανεδαφικό. Και αυτή η κοινωνική πεποίθηση, αυτό το κοινωνικό στερεότυπο δεν είναι ρεαλιστικό.
Εάν οι άνθρωποι δεν δοκίμαζαν και δεν χρησιμοποιούσαν τη μέθοδο λάθους και δοκιμής, trial and error, δοκιμής και λάθος είναι η σωστή μετάφραση, trial and error, δηλαδή δοκιμάζω να κάνω κάτι και αν πετύχει το ξανακάνω, αν δεν πετύχει δεν το ξανακάνω και δοκιμάζω κάτι καινούργιο μέχρι να βγάλω αποτέλεσμα. Έτσι έχει εξελιχθεί η επιστήμη. Έτσι έχει εξελιχθεί ο πολιτισμός. Έτσι έχουν εξελιχθεί οι τέχνες. Έτσι έχει εξελιχθεί ο άνθρωπος. Από ανθρώπους που είχαν το θάρρος να δοκιμάζουν, έμπαναν σε κίνδυνο να αποτυχάνουν προκειμένου να μάθουν και προκειμένου να προχωρήσουν. Πώς μπορούμε να κατανικήσουμε αυτό το φόβο της αποτυχίας? Πρώτα απ' όλα με το να ελαχιστοποιήσουμε στο μυαλό μας τη σημασία της αποτυχίας. Την έχουμε ζωγραφισμένη μέσα στο μυαλό μας την αποτυχία ως κάτι το εξαιρετικά τραγικό, ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος, πολύ σοβαρό θέμα να αποτύχουμε. Είναι τραγικό να αποτύχεις. Είναι τραγικό να δώσεις εξετάσεις και να μην περάσεις με την πρώτη. Είναι τραγικό να κάνεις ένα γάμο και να χωρίσεις. Είναι τραγικό να ξεκινήσεις μια επιχείρηση και αυτή η επιχείρηση να μην πάει καλά και να πρέπει να κλείσεις αυτή την επιχείρηση. Είναι τραγικό να δοκιμάσεις μια καινούργια πορεία στη ζωή σου και να μην πάει καλά. Είναι τραγικό. Δεν είναι τραγικό. Πραγματικά δεν είναι τραγικό. Για τους ανθρώπους που τολμούν να δοκιμάζουν και τολμούν να τσαλακώνονται, αυτές οι αποτυχίες αποτελούν τα μεγαλύτερα μαθήματα. Σοβαρά το λέω. Χωρίς να σημαίνει ότι εκ των υστέρων έρχεσαι και λες, αχ τι ωραία, πάω να κάνω ξανά το ίδιο λάθος. Όχι, δεν θα κάνουμε ξανά το ίδιο λάθος, θα κάνουμε άλλα λάθη. Θα κάνουμε άλλες δοκιμές, οι οποίες μπορεί να αποδειχθούν λαθασμένες ή μπορεί να αποδειχθούν και ορθές και έτσι θα προχωρήσουμε. Επειδή δεν θέλω να μιλάω για άλλους, γιατί γνωρίζω τις ιστορίες πολλών ανθρώπων οι οποίοι είχαν και έχουν το θάρρος να δοκιμάζουν και έχουν το θάρρος να ρισκάρουν να αποτύχουν για να εξελίσσουν στη ζωή τους, θα σας πω για μερικές δικές μου εντός εισαγωγικών αποτυχίες ή και εκτός εισαγωγικών αποτυχίες, οι οποίες όμως μακροπρόθεσμα μου έχουν δώσει πολύ μεγάλο όφελος. Η πρώτη αποτυχία που έχω κάνει, η πρώτη δοκιμή που έχω κάνει, η οποία έχει καταλήξει σε αποτυχία, είναι η επιλογή που έκανα, με όποιον τρόπο την έκανα. Όσοι έχετε διαβάσει το βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά» ή το βιβλίο μου «Να μείνω ή να φύγω», ακόμη και το βιβλίο μου «Ψυχολογικός πόλεμος», θα έχετε διαβάσει για το πώς κατέληξα να παντρευτώ ούσα φοιτήτρια το καλοκαίρι πριν το 4ο έτος. Πήρα εκείνη την απόφαση, η οποία εκείνη η απόφαση στην πορεία έφερε αποτυχία. Η πρώτη σοβαρή αποτυχία που έφερε ήταν όταν τελείωσα τις σπουδές μου, δεν μπορούσα να πάω στην Αμερική που είχα προγραμματισμένα τα μεταπτυχιακά μου, λόγω του ότι το παιδί μου δεν ήταν Κύπριος υπήκος και δεν του έδινα βίζα. Άρα δεν έκανα μεταπτυχιακά στην Αμερική. Άρα απέτυχα. Απέτυχα στο να εξελιχθώ ακαδημαϊκά. Απέτυχα. Στο τέλος της μέρας όμως σήμερα, στα 45 μου χρόνια, αναλογίζομαι και σκέφτομαι ότι αν δεν είχα κάνει εκείνη την δοκιμή, η οποία κατέληξε στην αποτυχία των ακαδημαϊκών μου, τη συνέχιση των ακαδημαϊκών μου σπουδών, okay, θα μπορούσε σήμερα να ήμουνα ένας πολύ διαφορετικός άνθρωπος από ό,τι είμαι τώρα. Θα μπορούσε να ήμουνα όντως μια πετυχημένη επιστήμονας, η οποία να είμαι κλεισμένη σε κάποιο εργαστήριο και να διεξάγω πειράματα, γιατί ακόμη και οι ψυχολόγοι έχουν εργαστήρια που διεξάγουν πειράματα, και να μην ήμουνα ο άνθρωπος που είμαι σήμερα, που νομίζω ότι μπορώ να είμαι βοηθητική σε χιλιάδες ανθρώπους που παρακολουθούν τα βίντεο. Σίγουρα δεν πάθαινα. Δεν θα μάθαινα τόσα πράγματα. Μια άλλη αποτυχία που έχω κάνει είναι το γεγονός ότι διορίστηκα στο δημόσιο και 12 Νοεμβρίου 2004 παραιτήθηκα από το δημόσιο. Από μόνιμη θέση διορισμού στο δημόσιο. Σε αρκετά υψηλή κλίμακα, ήταν κλίμακα Α8, Α10 που ήμουν διορισμένη. Γιατί διόριζαν τότε τους ψυχολόγους στη θέση του ειδικού δασκάλου. Αποφάσισα συνειδητά να απολυθώ, να παραιτηθώ. Δεν απολύθηκα, παραιτήθηκα. Να παραιτηθώ από το δημόσιο και να επιστρέψω στο να ασκώ το επάγγελμα μου ιδιωτικά, παρόλο που η μητέρα μου τουλάχιστον με είχε προειδοποιήσει ότι κάνεις ένα πολύ σοβαρό λάθος, χάνεις ένα σταθερό μισθό, χάνεις μια εξασφάλιση που θα έχεις μέχρι τα γεράματά σου, κάθε μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, θα πληρώνεσαι, θα κάνεις το καλοκαίρι 3 μήνες διακοπές, θα έχεις τις διακοπές στο Χριστό. Όλα αυτά τα ωφέλη που έχει ένας εκπαιδευτικός, θα πάρεις εφάπαξ μετά, θα πάρεις σύνταξη. Θέμα αποτυχία δεν ήταν να παραιτηθώ από το δημόσιο. Αν δεν παραιτούμουν από το δημόσιο όμως, δεν θα εξελισσόμουν ως άνθρωπος όπως έχω εξελιχθεί.
Άλλη αποτυχία που έκανα. Το 2010 πήρα την απόφαση που ήταν παλαβή απόφαση. Εκ των υστέρων το αντιλαμβάνομαι πως ήταν παλαβή απόφαση. Πήρα την απόφαση να τα αφήσω όλα και να γίνω όχι χορεύτρια, πολιτικός. Έκλεισα τότε το γραφείο μου για λίγο καιρό και ασχολήθηκα με την προεκλογική εκστρατεία, ούτως ώστε να εκλεγώ βουλευτής κτλ. Με αποτέλεσμα την παταγώδη αποτυχία στις εκλογές και επίσης και την πολύ μεγάλη οικονομική καταστροφή που επέφερε αυτή μου η απόφαση. Αυτή μου η αποτυχία νομίζω ότι με έχει βοηθήσει πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη ευκαιρία που είχα στη ζωή μου για να εξελιχθώ ως άνθρωπος. Παρόλο που ήταν πάρα πολύ δύσκολο, ήταν πάρα πολύ οδυνηρό, έχασα παντελώς την αίσθηση του εαυτού μου, νομίζω έπεσα σε βαριά κατάθλιψη μετά από αυτό. Η προσπάθεια όμως για να βγω από εκείνο το βούρκο ήταν αυτή που με βοήθησε περισσότερο απ' όλα για να καλλιεργηθώ ως άνθρωπος. Πριν από το 2011 είχα αρκετή αλαζονία, νομίζω, παρόλο που άλλοι άνθρωποι που ζούσαν μαζί μου ή που με γνώριζαν δεν το παρατηρούσαν, εγώ γνωρίζω μέσα μου ότι είχα πολύ εγωισμό σε σχέση με σήμερα. Είχα περισσότερο εγωισμό σε σχέση με σήμερα, γιατί το να κατανικήσουμε τον άρρωστο εγωισμό μας είναι αγώνας και προσπάθεια ζωής. Ήμουνα πολύ πιο ασόβαρη όσον αφορά στα οικονομικά μου και γενικά ορίμασα πάρα πολύ μέσα από αυτή τη δοκιμασία, η οποία ήταν κολαστήριο. Η Αριστονίκη, που με γνώρισε ακριβώς εκείνη την περίοδο, γνωρίζει πάρα πολύ καλά πόσο δύσκολα περνούσα και επίσης την ευχαριστώ για ακόμη μια φορά δημόσια, γιατί στάθηκε δίπλα μου βράχος και με στήριξε στο να ξαναβρω τον εαυτό μου ως μια αυθεντική φίλη εκείνη την περίοδο. Οι αποτυχίες μας δεν είναι απαραίτητα τα μελανά μας σημεία. Δεν είναι απαραίτητα τα βατερλό μας που μας καταστρέφουν τη ζωή. Οι αποτυχίες μας μπορεί να είναι και τεράστιες ευκαιρίες για εξέλιξη. Και ας σκεφτούμε, ποιο είναι το νόημα της ζωής. Πάμε πίσω στις υπαρξιακές ερωτήσεις, τα υπαρξιακά ερωτήματα. Ποιο είναι το νόημα της ζωής. Γιατί ζούμε αυτή τη ζωή. Τη ζούμε για να είμαστε τέλειοι. Τη ζούμε για να κάνουμε πάντα το σωστό. Ζούμε αυτή τη ζωή για να λένε όλοι «Μπράβο, τα κατάφερε! Μπράβο, πέτυχε στην εργασία της! Μπράβο, πέτυχε στο γάμο της! Μπράβο, πέτυχε στο ένα! Μπράβο, πέτυχε στο άλλο!» Γι' αυτό ζούμε τη ζωή μας. Ή τη ζούμε για να εξελισσόμαστε και να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Και ας έρθουμε στην τελευταία αποτυχία, η οποία έχει αποτελέσει δυστυχώς και μήλον της έρηδος σε κάποια κακοήθη σχόλια που έγιναν στο διαδίκτυο. Το γεγονός ότι παντρεύτηκα το 2018 και χώρισα φέτος, 4 Μαΐου του 2020. Αυτός ο δεύτερος γάμος δεν πέτυχε. Δεν πέτυχε. Ήταν μια αποτυχία στο τέλος της μέρας. Ήταν μια αποτυχία του στυλ ότι τελείωσε και μάλιστα τελείωσε ξαφνικά. Μπορώ σήμερα, 4 μήνες μετά, να δω ότι ήταν απαραίτητο για την ψυχή μου να περάσει μέσα από αυτή τη δοκιμή, trial and error, να αποτύχει αυτή η δοκιμή με τον τρόπο που απέτυχε και να μάθω πάρα πολλά πράγματα. Δεν μετανιώνω. Αν γύριζα το χρόνο πίσω, θα ξανά έκανα τα ίδια λάθη. Φυσικά δεν μπορούμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Αυτή η πρόταση είναι και έτσι λίγο, είναι απίθανη, αδύνατη. Αν γυρίσεις το χρόνο πίσω δεν θα έχεις τη γνώση που έχεις σήμερα, άρα αν γυρνούσα το χρόνο πίσω στο 2016 δεν θα γνώριζα αυτά που γνωρίζω τώρα το 2020 και θα ξαναέκανα τα πράγματα που έκανα το 2016 και θα έφτανα στο 2020 γνωρίζοντας τα πράγματα που γνωρίζω σήμερα. Η ζωή μας ολονών είναι ένας διαρκής αγώνας πνευματικής εξέλιξης, ψυχικής εξέλιξης. Είτε θα έχουμε τα κότσια να δοκιμάζουμε και να κινδυνεύουμε να αποτύχουμε, είτε θα καθόμαστε δειλοί και φοβισμένοι σε μια γωνία, δεν θα προσπαθούμε, δεν θα δοκιμάζουμε, δεν θα αποτύχουμε, αλλά δεν θα μάθουμε, δεν θα εξελιχθούμε, δεν θα καλυτερεύσουμε ως άνθρωποι και δεν θα καλυτερεύσουμε ουσιαστικά τη ζωή μας. Ο άνθρωπος που δεν έχει αποτύχει ποτέ δεν μπορεί και δεν ξέρει να ζήσει. Θυμάμαι μία φορά πήγαινα σε ένα ψυχολόγο, ο οποίος με είχε στείλει να πάω να δω ένα ψυχίατρο.
Τι του έλεγα, εγώ μιλάμε τώρα πολύ παλιά, πριν πάνω 30 ετών, πριν 15 χρόνια. Και του έλεγα, νομίζω έχω κατάθλιψη, μου έλεγε, δεν πας να δεις αυτόν τον ψυχίατρο να σε διαγνώσει, να δούμε τι έχεις. Πάω στον ψυχίατρο, μιλούσα μαζί του, μίλησα, έκανα κάποιες συναντήσεις μαζί του. Παρατήρησα ότι πάρα πολλά πράγματα που του έλεγα για τη ζωή μου του φαίνονταν πάρα πολύ παράξενα. Εξαιρετικά παράξενα. Εκ των υστέρων γνωρίζω ότι είχα κατάθλιψη εκείνη την περίοδο, γιατί είχα μια λανθάνουσα κατάθλιψη, η οποία διαγνώστηκε επιτέλους στα 36 μου, όταν είχε ξεσπάσει πλήρως με γενικευμένη αχώδη διαταραχή και κομπλέ διαταραχή πανικού. Τότε ήμουνα στα σπάργανα, ήταν προτού εξελιχθεί, προτού γίνει τόσο φανερή η κατάθλιψή μου. Οπότε προσπαθούσε αυτός ο άνθρωπος να καταλάβει αν εγώ έχω κάποια διαταραχή προσωπικότητας. Μου έκανε όλα τα τεστ και λοιπά, δεν βγήκε διαταραχή προσωπικότητας και μετά μου λέει, νομίζω έχεις μια αμφιθυμία, μια κυκλοθυμία, ένα τέτοιο, ένα αυτό. Και μου έδωσε μια θεραπεία η οποία δεν με βοήθησε. Την πήρα όμως εγώ, γιατί είμαι υπέρ της επιστήμης. Την πήρα εκείνη, ήταν μια θεραπεία για την κυκλοθυμία. Την πήρα, αλλά στην ουσία δεν με βοήθησε. Στην ουσία εκείνη η θεραπεία με έκανε να είμαι πάρα πολύ παθητική για ένα χρόνο που την έπαιρνα να μην διεκδικώ καθόλου να εξελίσσω ως άνθρωπος και να μένω παγιωμένη σε μια συνθήκη, η οποία δεν ήταν και η καλύτερη συνθήκη της ζωής μου τότε, το 2005-2006. Εκ των υστέρων, συζήτησα με τον ψυχολόγο και του λέω: δεν με έχει καταλάβει αυτός. Δεν με έχει καταλάβει αυτός. Δεν κατάλαβε αυτά που του είπα. Του λέω: τι ζωή έχει αυτός. Δεν ήξερα ποιος είναι. Μου λέει αυτός, δεν έχει περάσει αυτό που πέρασες εσύ, δεν έχει περάσει διαζύγιο, δεν έχει περάσει φάση που να μην έχει καλές σχέσεις με την οικογένειά του, του ήρθαν βολικά τα πράγματα στη ζωή. Και λέω, αν αυτός ο άνθρωπος είχε περάσει έστω τα μισά πόσα είχα περάσει εγώ, θα μπορούσε ως ψυχίατρος να καταλάβει καλύτερα ανθρώπους οι οποίοι δεν έρχονται από τον ίδιο χώρο που ερχόταν ο ίδιος. Που δεν λέω ότι είναι κακός ο χώρος που ερχόταν ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος μια χαρά έκανε τη δουλειά του. Μου έκανε τα τεστ, βγήκαν τα αποτελέσματα, ότι δεν ήμουν διαταραγμένη, διαγνώστηκε ότι δεν είχα κάποια διαταραχή προσωπικότητας, είδε μόνο μία δυσθυμία. Δεν τον κακίζω που δεν είδε την κατάθλιψη, γιατί ακόμα δεν ήταν πλήρως ανεπτυγμένη η κατάθλιψη και λόγω του ότι έχω ένα φύση αισιόδοξο χαρακτήρα και έχω έτσι μια ενεργητικότητα έντονη, μασκαρευόντουσαν τα συμπτώματα της κατάθλιψης και γι' αυτό χρειάστηκε να περάσει τόσος πολύς χρόνος για να διαγνωστώ. Έπρεπε να με καθυλώσει η κατάθλιψη για να διαγνωστώ. Όμως εκ των υστέρων σκεφτόμουν, ως ψυχολόγος, εγώ προσωπικά, νομίζω ότι μέσα από τα παθήματα μου έμαθα πάρα πολλά πράγματα και μπορώ να καταλαβαίνω πολλούς ανθρώπους. Ενώ αν δεν είχα περάσει αυτά τα παθήματα, αν δεν είχα αυτές τις αποτυχίες, αν δεν είχα κάνει αυτά τα λάθη, δεν θα μπορούσα να καταλάβω ότι το 1/10 των ανθρώπων που καταλαβαίνω τώρα. Φυσικά θα μου πείτε, εμείς δεν είμαστε ψυχολόγοι και εμείς δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τον εαυτό μας ως πειραματόζω, να πάθουμε εμείς για να μάθουμε. Ναι, δεν είσαστε. Αλλά, αφήστε τον εαυτό σας να πάθει. Αφήστε τον εαυτό σας να δοκιμάσει. Και δείτε την αποτυχία ως μια ευκαιρία να μάθετε. Μια ευκαιρία να εξελιχθείτε. Μια ευκαιρία να μάθετε το απλούστατο ότι τι δεν σας ταιριάζει. Αν δοκιμάσω κάτι και αποτύχω, σημαίνει δεν μου ταιριάζει αυτό. Ή δεν μου βγαίνει αυτό. Ας δοκιμάσω κάτι άλλο. Ας είμαι ζωντανός. Ας εξελίσσομαι. Όταν τελειώσει η ζωή μας, που του καθενός θα τελειώσει την ώρα που θα τελειώσει. Δεν ξέρουμε θα τελειώσει. Ξέρουμε σίγουρα θα τελειώσει όμως. Γιατί δεν είμαστε αθάνατοι, είμαστε αθνητοί. Την ώρα που θα τελειώσει η ζωή σου, θες να γυρνάς πίσω και να σκέφτεσαι, «Ωχ, ήθελα το τάδε και δεν το δοκίμασα. Ήθελα το άλλο και δεν το δοκίμασα. Δεν τόλμησα να κάνω αυτή την κίνηση. Δεν τόλμησα να δοκιμάσω αυτό το πράγμα». Ή να σκέφτεσαι, «Αχ, τι ωραία, δοκίμασα και το ένα, δοκίμασα και το άλλο. Αυτό πέτυχε, αυτό δεν πέτυχε. Έζησα». Να ζήσουμε. Και θυμάμαι τώρα ένα μυθιστόρημα που έχω διαβάσει. Δεν θυμάμαι τώρα τον τίτλο. Ένα ελληνικό μυθιστόρημα που έχω διαβάσει πριν 15 χρόνια. Το οποίο τελειώνει με την εξής σκηνή. Λέει ένας γέρον, ο οποίος πήγε να καλογερέψει, ξέρω εγώ, στο 80 του. Να είναι, λέει, καθισμένος πάνω σε μια κονιστή καρέκλα. Πραγματικά δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι τον τίτλο του μυθιστορήματος και επειδή τα περισσότερα βιβλία μου τα δωρίζω, δεν το έχω και εδώ για να το δω. Και λέει, ήταν έτσι σε μια καρέκλα κουνιστή και χαμογελούσε μόνος του. Και χαιρόταν μόνος του, γιατί, λέει, είχε ένα τεράστιο μπαούλο μέσα στο μυαλό του, γεμάτο αναμνήσεις,
γεμάτο εμπειρίες, το οποίο λέει το άνοιγε καθώς καθόταν πάνω σε εκείνη την κουνιστή την καρέκλα και ξαναζούσε όλες αυτές τις εμπειρίες που είχε στη μνήμη του και ήταν ευτυχισμένος γιατί είχε ζήσει. Και κάπως έτσι τελειώνει το μυθιστόρημα που πεθαίνει αυτός με ένα χαμόγελο στα χείλη πάνω στην καρέκλα ενώ θυμάται αυτό που έχει ζήσει. Τι θα γίνει, θα ζήσουμε ή θα καθυλωθούμε από το φόβο μας? Όσοι έχουμε φόβο της αποτυχίας σε μεγάλο βαθμό ώστε να καθίσταται φοβία, η ψυχοθεραπεία θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Δεν ξέρω αν είναι χρήσιμο το δικό μου το μοίρασμα. Επίτηδες δεν έχω μοιραστεί ιστορίες άλλων ανθρώπων, γιατί μπορεί να μην θέλουν να τις μοιραστώ δημοσίως. Όμως είναι αποδεδειγμένο στην πράξη ότι οι άνθρωποι που δοκιμάζουν, που ρισκάρουν, μπορεί μεν να αποτύχουν, αλλά επιτυχάνουν να ζουν. Εύχομαι να ζούμε. Να ζούμε μια ζωή γεμάτη. Και αν φοβάμαι σήμερα, δεν πειράζει. Αύριο μπορεί να μην φοβάμαι. Μην καταπιέσετε τον εαυτό σας να ξεπεράσετε το φόβο σας άμεσα. Βάλτε το μέσα στο μυαλό σας. Στόχος. Θα αρχίσω να καταπολεμώ το φόβο της αποτυχίας. Όσοι είστε εδώ στο κανάλι καιρό, θα θυμάστε ότι στις αρχές του 2020 είχα βάλει στόχο για το 2020 το περπάτημα. Το καθημερινό περπάτημα. Και είχα ξεκινήσει το Γενάρη δειλά-δειλά να περπατάω. Πήγα 2-3 φορές, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 φορές προσπάθησα, όμως δεν τα κατάφερνα. Απέτυχα. Τον Ιούλιο κατάφερα να ξεκινήσω το περπάτημα. Και πλέον το έχω σε καθημερινή βάση. Γιατί κατάφερα να ξεκινήσω τον Ιούλιο το περπάτημα? Γιατί έβαλα στόχο από το Γενάρη και έδωσα στον εαυτό μου το περιθώριο της αποτυχίας. Κάθε φορά που δεν τα κατάφερα, δεν έλεγα Παναγία μου, είσαι τελειά άχρηστη, δεν τα κατάφερε, σταμάτα, δεν είσαι γι' αυτά. Έλεγα θα τα καταφέρω, θα τα καταφέρω, θα τα καταφέρω. Και τα κατάφερα. Όμως για να τα καταφέρεις πρέπει να προσπαθήσεις. Προσπαθούμε. Και δεν πειράζει αν αποτύχουμε. Παρακάτω. Δεν είναι το και το τέλος του κόσμου. Ίσως να είναι η αρχή του κόσμου, η αρχή μιας καινούργιας συναρπαστικής στροφής στη ζωή μας. Σας το εύχομαι. Γεια! Yeah.